Η επιτάχυνση του διαλόγου στη βάση της υφιστάμενης πολιτικής συμφωνίας προδιετίας στα Τύρανα, ώστε να υπάρξει ένας συμβιβασμός που θα επιτρέψει να κατατεθεί το συνυποσχετικό στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για το θέμα της οριοθέτησης της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας με την Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας Όλτα Τζάτσκα. Συζητήσαμε στο πολιτικό επίπεδο για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, την επιτάχυνση του διαλόγου στη βάση της υφιστάμενης πολιτικής συμφωνίας επί της αρχής που πετύχαμε εδώ στα Τύρανα πριν από 2 χρόνια, ώστε να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό που θα μας επιτρέψει να καταθέσουμε συνυποσχετικό στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για το θέμα της οριοθέτησης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας μας. Νομίζω ότι η επίλυση αυτού του ζητήματος, η επίλυση του εμπολέμου και οι δύο άλλες συμφωνίες, η συμφωνία για την αποφυγή των συνειακών επεισοδίων και για την συντήρηση των μεθοριακών πυραμίδων, θα στείλει ένα μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα. Ότι το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας αποτελεί τη βάση για την επίλυση όλων των διακρατικών διαφορών. Στο πλαίσιο των συζητήσεών μας για την αναζήτηση μεθόδων επίλυσης ιστορικών διαφορών, ένα από τα θέματα που αντιμετωπίστηκε είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών ως ένα θέμα που ενδιαφέρει και τις δύο χώρες. Και οι δύο πλευρές έχουν τη θέληση να αναζητήσουν έναν συμβιβασμό ώστε να παραπέμψουμε το θέμα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, λίγες ώρες πριν την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στα χωριά της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, αναφέρθηκε και στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν η ελληνική εθνική μειονότητα στην Αλβανία, καθώς και η αλβανική κοινότητα στην Ελλάδα. Είναι γέφυρες μεταξύ των δύο λαών μας. Και η πεποίθησή μου είναι ότι αυτές οι γέφυρες αποτελούν πολύτιμο συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο χωρών μας. Άλλωστε, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αύριο θα συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή. Οι συνομιλίες περιστράφησαν σε πλειάδα θεμάτων, μεταξύ των οποίων τα ενεργειακά, οι περιφερειακές εξελίξεις και η πορεία των Δυτικών Βαλκανίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τις συναντήσεις του, ο Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε το Αρσάκιο Ελληνοαλβανικό Κολέγιο καθώς και το σχολείο Πρωταγωνιστές στα Τύρανα, τονίζοντας ότι η λειτουργία των σχολείων αυτών αποτελεί ακόμη μια έκφανση των στενών δεσμών των δύο χωρών και στον τομέα της εκπαίδευσης.